Στις 2.30 το πρωί η αστυνομία έλαβε ένα τηλεφώνημα από εργαζόμενο της κλινικής που τους είπε ότι συνέβη κάτι τραγικό. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Δεκάδες ασθενοφόρα και αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο. Ένας άντρας, οπλισμένος με μαχαίρι, επιτέθηκε στους ενίκους. Σκότωσε και τραυμάτισε δεκάδες ανθρώπους με αναπηρίες στην πόλη Σαγκαμιχάρα, 50 χιλιόμετρα δυτικά του Τόκιο. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι σοκαρισμένοι. I cannot believe he has done something so cruel. Μέσα στο κέντρο βρίσκονταν 9 υπάλληλοι και 149 άτομα με αναπηρίες. Οι αρχές συνέλαβαν ένα 26χρονο. Λένε μάλιστα ότι παραδόθηκε από μόνος του και είπε στις αρχές ότι θέλει να εξαφανιστούν τα άτομα με αναπηρίες. Ήταν και ο ίδιος πρώην υπάλληλος του κέντρου. Φίλοι του τον περιγράφουν ως έναν ευχάριστο άνθρωπο. My daughter knew the offender, or rather was acquainted, and she says that he was a very kind person, so everyone is very shocked. He was a cheerful person, the sort of person who would greet you first. Παρότι το κέντρο είναι κλειστό τη νύχτα, οι αρχές λένε ότι ο δράστης έσπασε ένα παράθυρο για να μπει. This is a very tragic and shocking incident where many innocent people became victims. I sincerely pray for peace for the souls of those killed and extend condolences to the bereaved families. Πρόκειται για τη χειρότερη μαζική δολοφονία στην Ιαπωνία εδώ και δεκαετίες. Και συνέβη σε ένα χώρο που στόχο έχει να παράσχει φροντίδα και ασφάλεια σε ευάλωτους ανθρώπους.